Τώρα πια μπαίνουν καινούργια στοιχεία. Ο πατέρας λέει ότι η κόρη κατά καιρούς είχε διαμαρτυρηθεί ότι απειλεί του. Και ότι είχε υποθέσεις και ότι οι απειλές ερχόντουσαν από εκείνους τους οποίους έλεγχε προφανώς. Και ότι είχε και κάποια αστικάκια. Αστικάκια είναι κάποια μικρά πραγματάκια που μπαίνουν στον υπολογιστή. Αυτή είναι η χώρα, είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, ηλεκτρονικός. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι καινούριο, το οποίο το πληροφορήθηκε και ο πατέρας ύστερα από τις καταθέσεις και την απολογία του κατηγορουμένου, ότι κάποιες υποθέσεις είχαν σβηστεί από τον υπολογιστή της, λέει, στην υπηρεσία της, με αποτέλεσμα έπαιρνε τα αρχεία της σε στικάκια. Και του προξένησε μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν αυτό ο δολοφόνος να το γνωρίζει. Τι είπε ακριβώς ο δολοφόνος? Ο δολοφόνος είπε ότι του είχαν πει ότι τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο της τσάντας, όπου υπήρχαν κάποια στικάκια. Επιτρέπεται όμως να πάρεις τα αρχεία, τα αρχεία της εφορίας σπίτι, ακόμα και αν δουλεύεις? Θεωρητικά όχι. Απλά εγώ σας λέω τώρα μια πραγματικότητα. Καλά, ότι έπαιρνε κάποια αρχεία. Μπορεί να τα είχε για να... Επειδή φοβότανε μην τα χάσει από τον υπολογιστή. Ή να δούλευε και στο σπίτι. Αυτό το έχει καταθέσει και η οικογένειά της. Ότι μπορεί να δούλευε, ότι δούλευε και σπίτι. Ότι και εδώ που τα λέμε είναι και σύνηθες. Είναι και πολύ εφοριακοί που το κάνουν. Είναι και σύνηθες. Πολλοί παίρνουν δουλειά στο σπίτι τους. Ναι. Τώρα έχει βγει άκρη. Καταθέτει αυτός. Κάθε τόσο και λιγάκι λέει και καινούργια πράγματα. Τα οποία κι εσείς έχετε πει ότι πολλά από αυτά μπορεί να είναι μούφα. Ναι. Όμως έρχονται το υπόμνημα της μητέρας, η οποία μητέρα έρχεται και εκείνη και συμπληρώνει κάποια στοιχεία από την πλευρά της. Θέτει πολλά ερωτήματα. Θέτει πολλά ερωτήματα. Έρχεται ο πατέρας, ο οποίος λέει το κορίτσι μου το απειλούσανε. Και είχε και κάποια στοιχεία τα οποία κουβάλαγε μαζί της. Δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη να δώσει ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ? Θα πρέπει, και να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι εκεί όμως έχει και μια δυσκολία ο κύριος ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Γιατί δεν έχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα. Έχει γίνει έρευνα στην υπηρεσία της, όπου λέγανε ότι δεν υπήρχαν υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος. Έχουν καταθέσει λοιπόν οι συνάδελφοί της από την εφορία. Ξέρετε, το μεγαλού είναι σχετικό. Ακριβώς. Εάν ένας άνθρωπος, είπα και εγώ. Για τον καθένα είναι μοναδική περίπτωση. Έτσι, γιατί για τον καθένα είναι μοναδική περίπτωση. Αλλά όλος για 50, 60, 70 έτσι. Και όχι για πολλά εκατομμύρια. Ναι. Για 100.000 ευρώ σου λέω. Ναι, ναι. Είναι ένας απατεώνας, έτσι, που αποκαλύπτεται φορολογικά ότι είναι απατεώνας για 100.000 ευρώ. Δεν μιλάμε ανθρωπάκων. Θεωρεί ότι αυτή η ζημιά είναι τεράστια για αυτόν. Για αυτόν είναι τεράστια ζημιά. Πάντως, εμένα και η πληροφορία μου από την αστυνομία είναι ότι σε αυτά που είχε πει προανακριτικά, εκεί μένουν. Θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα τα λέει για άλλους λόγους. Εσείς από αυτά που ακούτε βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια βάση? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το αν υπάρχει κάποια βάση. Θα πρέπει να γίνει, να ερευνηθεί. Η δική σας άποψη. Κοιτάξτε, για την εμπειρία σας. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν αποκλείω το γεγονός το να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Τώρα, χωρίς όμως στοιχεία, όπως σας είχα ξαναπεί, δηλαδή μόνο με το να πει ένα όνομα, δεν λέει και κάτι. Στο νοκροταφείο μέσα κύριε Λίτρα ήταν μόνος του, πιστεύετε? Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ή από αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα, ναι. Ναι. Άρα, και μάλιστα, βασίζει πολύ την αλλαγή της στάσης του, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που αποτελείωσα τη δώρα. Έτσι. Αλλά κάποιοι άλλοι, τους οποίους δεν είδα ποτέ. Ναι, αυτό. Δεν τους λέει ποιοι ήταν. Αναφέρει ότι απλά δεν τους είδε ποτέ. Και αναφέρει, όπως ξέρετε, και ηθικούς αυτούργους, έναν αστυνομικό, έναν δικηγόρο με τα ονόματά τους. Αυτό που μας είχατε αναφέρει ξανά, ότι μπορεί να καθοδηγείται από κάποιον μέσα από τις φυλακές. Να του είπε, πες αυτό το όνομα. Αυτό είναι ένα απλό σενάριο το θέμα είναι, και λογικό, έτσι, το οποίο αν κάποιος θέλει να ενοχοποιήσει κάποιον... Το θέμα είναι να δούμε αν, ξέρεις, αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ναι, δεν πάει για να πέσει τα μαλακά.